Καλησπέρα σε όλους, η τεχνολογία μας ενώνει εδώ κάθε Πέμπτη στον ιντερνετικό αέρα του star.gr με καινούρια ώρα προβολής. Από την προηγούμενη Πέμπτη βρισκόμαστε στις οθόνες του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή γιατί όχι και στο σαλόνι σας στη μεγάλη Smart TV 9 η ώρα το βράδυ και για μία ολόκληρη ώρα μέχρι τις 10 αναλύουμε, σχολιάζουμε, σατιρίζουμε αρκετές φορές την ελληνική και διεθνή τεχνολογική επικαιρότητα. Σίγουρα πάντα με τις special ενότητες για φωτογραφικά νέα, κινηματογραφικά νέα, gaming news, αλλά και οτιδήποτε άλλο γκατζετοειδή και, εφαρμογικό κυκλοφορεί ενδιαφέρον εκεί έξω. Έχω τη χαρά να υποδέχομαι για ακόμα μία Πέμπτη στην παρέα μας τον Ιάκωβο Μπελώνια και τον Βασίλη Μαστραπά. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Κώστα. Πώς θα πάτε? Μια χαρά. Άνοιξε ο καιρός κιόλας. Άνοιξε ο καιρός σήμερα. Έχει μπει η άνοιξη ημερολογιακά. Να ευχηθούμε να. Είχε πολύ ζέστη στο αυτοκίνητο την ώρα που ερχόμουν, έτσι. Έβγαλα το μπουφάν, με χτύπαγε, σου λέω. Φουλ. Έχουμε πάρα πολλά νέα πράγματα να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε σήμερα. Να πω ότι τα κορίτσια δεν θα είναι μαζί μας, έχουν μια υποχρέωση, δεν θα είναι αυτή την Πέμπτη μαζί, κατά τη διάρκεια της εκπομπής τώρα. Και πριν προχωρήσουμε στην επικαιρότητα, να πάμε να δούμε το βίντεο του χορηγού της εκπομπής και πίσω πάλι μαζί. Όπως τη ξέρατε, δεν είναι πια η ίδια. Για πρώτη φορά η Vodafone φέρνει το 4G Plus στους συνδρομητές της. Ζήσε και εσύ την εμπειρία στο The Mall Athens και Athens Metro Mall. 4G Plus από τη Vodafone. Εδώ πίσω λοιπόν και τρόποι επικοινωνίας, παιδιά, για όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν. Στέλνουμε τα μηνύματα και τις προτροπές μας, τις προτάσεις μας στο webtechtv.star.gr. Καθώς και μπαίνουμε και στο Facebook Star Web TV. Τα είπαμε αυτά, περιμένουμε τα μηνύματά σας όπως ολόκληρη, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας κατακλείζουν το mailbox. Επίσης μην ξεχνάμε το... Ποιο? Το hashtag της εκπομπής, το έτσι? Hashtag, σωστός. Ποιο είναι, Βασίλη? WebTech TV, παιδιά. WebTech TV. Όσοι βλέπετε την εκπομπή αυτή την ώρα μπορείτε να σχολιάζετε βάζοντας το hashtag στο τέλος. Θα παρακολουθεί η έμπειρη και πολυπληθής social media ομάδα της εκπομπής και θα σας απαντάει, θα σας δίνει όποιες πληροφορίες έχετε. Λοιπόν, LG G4, ξεκινάμε κατευθείαν την επικαιρότητα με LG G4. Έχουμε δει Samsung στην αγορά, έρχεται δηλαδή, καθυστερεί το One M9 για κάποια προβληματάκια. Τι περιμένουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτά? Να μου πεις, καλά δεν προλάβαμε να κυκλοφορήσουν τα άλλα. Περιμένουμε G4, το οποίο και επίσημα θα ανακοινωθεί στις 28 Απριλίου, 28 του μήνα τώρα, στο Λονδίνο. Να πω ότι Λονδίνο είχε γίνει και πέρυσι προς το καλοκαίρι, Μάιο νομίζω, η παρουσίαση του G3, βρισκόταν εκεί η εκπομπή. Τώρα για το G4 είναι ακόμα νωρίς, δεν είμαστε σίγουροι αν θα γίνει κάποια αποστολή από Ελλάδα, θα είμαστε εκεί πέρα. Πάντως ακούγεται, επιβεβαιώνονται από ό,τι φαίνεται κάποιες πληροφορίες, ότι θα έχει 5,5 ίντσες οθόνη Quad HD, 3 GB μνήμη RAM, 16 MP κάμερα, laser autofocus και τα λοιπά θα τα έχει σίγουρα, αλλά πλέον θα τρέχει με τον Snapdragon 810, μιας και το G3 που πάλι και αυτό με 5,5 οθόνη και τα λοιπά ήταν με τον 801 και πολλοί λέγανε ότι πώς θα διατηρήσει και θα κρατάει την θερμοκρασία που είχε το πρόβλημα. Τη θερμοκρασία, ναι. Αλλά και την οθόνη, πώς θα την συντηρεί σε Quad HD με το τέτοιο. Βέβαια, κάποιες άλλες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να φοράει τον 808, ίσως να είναι μια καλύτερη λύση, επειδή ακούγεται ότι ο 810 έχει προβλήματα υπερθέρμανσης. Εμείς πάντως που θα τον δοκιμάσαμε στο G Flex 2 δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο θέμα. Ζεσταίνεται το κινητό, αλλά όχι για να ψήσεις μπιφτέκια πάνω, προς Θεού, ούτε να λιώσει. Όπως επίσης να ξέρουμε ότι και το One M9 θα έρθει με Snapdragon 810. Ίσως το G4 να έρθει με τον 808. Αυτό βέβαια θα είναι ένα μικρό φάουλ, γιατί κατευθείαν θα υποβαθμίσει η ίδια η LG το τωρινό τουμπανάκι της, το G Flex 2. Πάντως, αν έχουμε πάλι την εικόνα να το δούμε μέσα σε θήκη, αυτό που λέγεται ότι θα είναι το G4, το βλέπουμε εδώ. Λίγες διαφορές σε σχέση με το τωρινό μοντέλο, διπλό LED flash, laser auto focus σε διάφορα χρώματα. Πάρα πολύ ωραίο. Να ευχηθούμε να αυξηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Καπάκι, μιας και είμαστε. Σχόλιο. Πολύ αναμενόμενο από όλους, για να δούμε και από την LG τι έχει να δείξει για την με το G2. Είχε δημιουργηθεί με το G2 ολόκληρο hype, το οποίο είχε βέβαια πολύ καλό αποτέλεσμα. Ήρθαμε μετά το G3, το οποίο έχει και αυτό την πορεία του. Και τώρα από το G4 να δούμε, γιατί έχουν αυξηθεί οι προσδοκίες και ο ανταγωνισμός από τις υπόλοιπες εταιρείες. Πρέπει να ανεβούμε ακόμα πιο ψηλά. Αυτό ακριβώς, Ιάκωβε, αυτό περιμένω κι εγώ. Να βάλει τα δυνατά της η LG και να μην μείνει πίσω, γιατί πραγματικά το S6 και το S6 Edge της Samsung θα το δούμε πώς θα πάει. Αλλά είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο βήμα. Είναι πραγματικά Project Zero για τη Samsung και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει και η LG να κάνει βαρβάτα, να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια γρήγορα και όχι μικρά βηματάκια. Για το καλό όλων. Το θέμα είναι από πλευράς μου να δούμε και καινούριο σχεδιασμό. Δηλαδή δεν βλέπουμε αλλαγές που αφορά την εξωτερική εμφάνιση, το design των συσκευών. Είναι κάτι το οποίο πιστεύεις ότι απασχολεί πολύ κόσμο, ενδιαφέρει. Πιστεύω, ναι, δηλαδή, γιατί πιστεύουμε ότι αγοράζουμε το ίδιο προϊόν, απλά ανανεωμένο, με καινούριο hardware. Και καινούργια χαρακτηριστικά. Ναι, ίσως για κάποιον, ρε παιδί μου, που έχει το G4, το G3, ναι, έτσι όπως βλέπουμε το G4 από αυτές τις εικόνες και με κάποιες μικρές αλλαγές, ίσως σε hardware, μιας και η οθόνη θα παραμείνει ίδια κτλ. Μπορεί να μην είναι κάτι. Γι' αυτό και παλαιότερα πολλοί χρήστες, π.χ. είχαν Note, πηγαίναν για το Note 3 για παράδειγμα. Δεν πηγαίναν για το αμέσως επόμενο μοντέλο, επειδή φαινόταν ίδιο. Σωστά. Τώρα που λες για Note, να πούμε ότι συζητιέται ότι μπορεί να βγει και άλλη μια έκδοση. Το LG G4 Note, αυτό λέγεται ότι μπορεί να φοράει τον 810. Βγήκανε κάτι φωτογραφίες από ένα, το βλέπουμε εδώ, τα bezel είναι τεράστια, μπεζελομάνια, που είναι το G2. Βλέπουμε ότι πάνω αριστερά, άμα παγώσουν την εικόνα, δείτε πάνω, εκεί πέρα δεν είναι υποδοχή για πενάκι, είναι κεραία, την έχουν τα κορεάτικα και στην Ιαπωνία είχα δει, βοηθάει για τη λήψη του σήματος κινητής τηλεφωνίας. Άρα δεν είμαστε σίγουροι τι και πώς, ούτε αν έρθει η Ευρώπη, μιας και κάτι G Pro 2, LG και κάτι άλλο. Δεν έχουν έρθει. Άρα μην μπερδευόμαστε, περιμένουμε G4 και only. Jacob. Και από την LG πηγαίνουμε στην HTC, η οποία παρουσίασε εν τέλει το E9 Plus, το οποίο έρχεται σε μεταλλική και αλουμινένια κατασκευή. Το σώμα του, πάχους 7,49 χιλιοστών. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες. Ναι, φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον εκ πρώτης όψεως. Να το δούμε και από κοντά κιόλας. Με μέγεθος οθόνης 5,5 ίντσες, ανάλυση Quad HD, με την πυκνότητα των pixels στα 534 ppi, στα 3 GB η RAM και φοράει, σε αντίθεση με το M9 που φοράει το 810 το Snapdragon, φοράει το οχταπύρινο της MediaTek στα 2 GHz. Μια χαρά. MT6795M. Ναι, και διαθέτει εσωτερική μνήμη 16 GB και θύρα επέκτασης micro SD. Από design, Βασίλη, που έλεγες πριν για τα LG, κάνει μια διαφοροποίηση εδώ πέρα. Αυτή η κάμερα επίσης έχει κάνει, πιστεύω, μεγάλη διαφορά. Σου αρέσει? Σαν κύκλοπας είναι στο κέντρο. Σαν design μου αρέσει αρκετά. Έχουμε τις φωτογραφίες, παιδιά, μία, να δούμε τη συσκευή. Επίσης, ενώ πλαστικό, φαίνεται αρκετά ποιοτικό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, και τα χρωματάκια, ειδικά το λευκό με το χρυσάφι. Το χρυσάφι φαίνεται πολύ ιδιαίτερο και ενδιαφέρον. Μου βγάζει βέβαια λίγο Mate 7, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτούς που λένε ότι αυτό μοιάζει με το ένα με το άλλο. Παιδιά, ό,τι αρέσει τον καθένα. Επίσης το λευκό είναι ωραίο χρώμα, έτσι, γιατί πολλοί μέχρι τώρα το είχαν συνδέσει με το γυναικεία συσκευή. Το λευκό χρώμα. Όπως και το χρυσαφί. Αλλά νομίζω ότι κυκλοφορεί και το έχει αρκετός κόσμος, περισσότερο ίσως. Ωραία παρένθεση αυτή που έκανες. Εμένα μου αρέσουν τα λευκά κινητά. Πάμε σε ένα άλλο θεματάκι τώρα. Ξανά, αφού μιλήσαμε για LG, είπαμε και για το τουμπανάκι. Λες να έρθει η Ευρώπη αυτό, Ιάκωβε? Για Ευρώπη ανακοινώθηκε. Λέει, θα ήταν καλό να το δούμε. Όπως τιμή και διαθεσιμότητα δεν έχει βγει ακόμα. Θα ήταν καλό να το δούμε. Θα ήταν καλό να το δούμε, γιατί μιας και το One M9 έχει 5 ίντσες οθόνη. Και Full HD αυτό που έρχεται. Ναι, ένα μεγαλύτερο με 5,5 Quad HD, να τη δούμε και στις Quad HD. Την HTC, λογικά Super LCD θα είναι η οθόνη. Θα είναι πολύ ωραίο και να το βάλουμε και πλάι-πλάι το 5,5 αυτό με G3, G4, αλλά ακόμα και με τις Super AMOLED Quad HD 5.2 του S6. Ναι, ναι, ναι. S6 λοιπόν και One M9, δύο πολυαναμενόμενα κινητά. Για το S6 ξέρουμε ότι 17 Απριλίου κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Για το M9 ακόμα τηρείται σιγή ηχθείως, ούτε η παγκόσμια διάθεση δεν έχει ξεκινήσει. Πόσο μάλλον δεν ξέρουμε καν για Ελλάδα. Άρα από τα υπερτούμπανα, μετά το G Flex 2 έρχεται το Galaxy S6 και ακολουθεί το M9. S6 και M9 που ξεκινήσαν να δοκιμάζονται από κάτι παλαβούς YouTubers στο ίντερνετ για το πόσο αντέχουν. Δεν είναι αδιάβροχα τα κινητά, έτσι. Ναι. Το βουτάνε, το απλά πετάνε μέσα. Τις υποβρύχιες δυνατότητες τους. Τις υποβρύχιες δυνατότητες, το πετάει μέσα στο νερό. Ένα μισάωρο σε αυτά τα βίντεο άντεξε το S6 μέχρι να σβήσει. Ένα 20 λεπτό σε κάποιο άλλο βίντεο την έχει γλιτώσει το M9. Δεν σημαίνει όμως, παιδιά, ότι αν το κάνετε εσείς αξίζει. Βλέπουμε το M9 μέσα στο νερό. Δηλαδή θέλω να πω ότι λογικά θα έχει πάθει κάποια ζημιά νωρίτερα πολύ πριν σβήσει και πεθάνει το κινητό. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Καλό θα ήταν να μην το επιχειρήσουν. Να μην το επιχειρήσουν. Δεν είναι αδιάβροχα. Και εδώ πέρα στα υπόλοιπα βίντεο που βλέπουμε είναι με κάτι πτώσεις, το πετάνε κάτω, μπρούμητα με την οθόνη προς τα κάτω. Γενικά το πόσο ανθεκτικά είναι. Πάντως το Gorilla Glass 4 που φοράει το S6 φαίνεται να κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά αυτή τη φορά. S6 φοράει και το M9. Gorilla Glass, τι είπες? S6. Α, συγγνώμη, έχω κολλήσει. Ναι, Gorilla 4. Gorilla Glass 4. Νομίζω, ναι, από τα βίντεο. Φαίνεται ανθεκτικό. Και το πίσω το καπάκι κιόλας. Γυαλί και στο S6. Να το δούμε. Αυτό βέβαια δεν πρόκειται κάποιος να πάει να δώσει 7 εκατοστάρικα κινητό 7,5 και να το πετάει κάτω. Αλλά δείχνει το αν σου πέσει το τι θα μπορούσε να πάθει. Και δείχνει όντως το Gorilla Glass 4 και στην περίπτωση του S6 και του One M9 να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και τώρα το στρατόπεδο της HTC και της Samsung και το Android. Θα πάμε στη Microsoft και τα Windows, όπου έχει βγάλει σε διαθεσιμότητα το Windows 10 for Phone Technical Preview, το οποίο είχε αρχικά ανακοινώσει κάποιες συσκευές, αλλά ήρθε και ανακοίνωσε και καινούριες. Εμπλούτησε τη λίστα. Κάποιες από αυτές είναι τα Lumia 1020, 1320, 1520, Lumia 520, 525, καθώς και 526, 530. Το πολύ φθηνό 530. Και πολύ καλό, αρκετά καλό για την τιμή του. Cool. Συνεχίζουμε με Lumia 530 Dual SIM, Lumia 535, 620, 625, 630 και 630 Dual SIM. 635. Τεράστια η λίστα, Βασίλη, έτσι. Είναι δηλαδή, τεράστια η λίστα. Τα βάλε όλα σχεδόν μέσα. Δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη λίστα. Βέβαια, δεν θα είναι και η τελική, να πούμε, γιατί αν υπάρξει κάποιο bug, κάποιο σφάλμα, κάποιες από αυτές τις συσκευές θα αφαιρεθούν. Θα σου κάνω ένα σχόλιο μετά. Συνέχισε, παρακαλώ. Ναι. Lumia 720, 730, 730 Dual SIM, 735, 810, 820, 822, 830. 920 και 925, καθώς και το 928. Και όσο αφορά και μια άλλη συσκευή, το αμερικάνικο, το Icon. Το αμερικάνικο, ναι, είναι το Icon, το οποίο η ευρωπαϊκή του έκδοση είναι η 930. Δεν είπανε κάτι συγκεκριμένα για το 930, περιμένουμε να δούμε. Και να κλείσω εγώ να σου συμπληρώσω τη λίστα, ότι επίσης τα φρεσκοανακοινωμένα φθηνά Lumia 430, 435, 535, 532, 532 Dual SIM, 640 και 535, ουφ. Βάλτε το σε slow motion μετά το βίντεο να τα δείτε, ή μπείτε techblog.gr για τη λίστα, φυσικά. Θα πάρουν και αυτά Windows 10. Μου άρεσε αυτό η επισήμανση που έκανες. Έχει δώσει δωρεάν το technical preview για να δοκιμάσει ο κόσμος τις συσκευές του με δική του ευθύνη. Έχει bugs η φάση. Και το καλοκαίρι που περιμένουμε την επίσημη διάθεση, εκεί θα γελάσει κοσμάκης, γιατί ξαφνικά θα πούνε ότι, ξέρετε, όλο το προηγούμενο διάστημα με τα technical preview, στο 430 δεν τα πήγε και πολύ καλά. Όχι, εντάξει, τα 430 και τα άλλα είναι Windows 10. Πάμε στα πιο πριν. Ας πούμε, θα σου πει το 530, ξέρετε, δεν ήταν η εμπειρία χρήσης αυτή που θα θέλαμε για τον χρήστη, οπότε δεν θα πάρει. Και εκεί θα αρχίσουν τα δράματα. Ιστορίες. Σούπερ. Θα σε πάω τώρα σε κάτι πιο, έτσι, Έξυπνο, δεν ξέρω αν θα το πω έξυπνο, σίγουρα ιδιαίτερο ό,τι αφορά το packaging των συσκευών. Διέρευσε στο ίντερνετ μια πατέντα που έχει καταθέσει κάποια στιγμή η Apple, δεν σημαίνει ότι θα γίνει καπάκι στα επόμενα κινητά ή tablet, και με αυτό δείχνει να έχει σκεφτεί, να έχει φανταστεί η Apple ότι στο μέλλον ίσως αν παίρνουμε κάποια από τις συσκευές της, π.χ. το επόμενο iPhone 6s, ή το iPhone 7, θα μπορούσε το unboxing, η εμπειρία του unboxing να γίνει πριν ξεκινήσεις, να ξεπακετάρεις τη συσκευή. Ας πούμε, δείχνει αυτή η πατέντα, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, έτσι, γιατί δεν είμαστε σοφοί, εικασίες κάνουμε, ότι θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, ενώ είναι σφραγισμένη η συσκευή μέσα στο κουτί, να βάζουμε την συσκευή την τωρινή που έχουμε τώρα, να την ακουμπάμε από πάνω και με το NFC να ανταλλάζουν πληροφορίες και ίσως να γίνεται ένα synchronization επιτόπου, οπότε με το που πακετάρισες τη συσκευή να είναι ready to have fun with it. Δηλαδή, για παράδειγμα, είσαι σε ένα μαγαζί, παίρνεις το κουτί, μέχρι να πας σπίτι έχεις κάνει pair τις συσκευές και τώρα σου λέω φαντασίες και... Μπορεί να χαλάσει όμως και την ηρετολεστία που έχουν ορισμένοι άνθρωποι σχετικά με τα unboxing και ειδικά με την Apple. Ναι ρε, αλλά εντάξει, δεν θα... Ξέρεις κάποιον συγκεκριμένο, κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Κάποιον που με προθήκες έχω ακούσει και... Ναι, με προθήκες γυάλινες και τέτοια. Ναι ρε Ιάκωβα, αλλά όμως δεν θα ξεπακεταριστεί μόνο του το κουτί. Ναι. Φαίνεται πολύ καλό. Φαίνεται ωραίο. Δηλαδή να, τώρα αυτό που σου λέω που μου ήρθε. Παίρνεις τη συσκευή από το μαγαζί, την έχεις στο διπλανό κάθισμα του αυτοκινήτου ή στο μηχανάκι κάτω από τη σέλα, αν έχει χώρο στο δικό μου, και μέχρι να πας σπίτι, συσκευή με συσκευή, έχει γίνει το synchronization. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ενδιαφέρον, θα το δούμε. Καινοτομή η Apple σε πολλά πράγματα, σε κάποια άλλα τρώει τη γιούχα της, αλλά κακά τα ψέματα, κάποια πράγματα που κάνει, έχει λαό πίσω που σκέφτεται, έχουν πάρα πολλούς που σκέφτονται και τα πάει, δηλαδή δείχνει ενδιαφέροντα πράγματα. Και αυτό τουλάχιστον εμένα, όσο και χαζό αν ακούγεται τώρα, μου αρέσει. Τι νέα έχουμε από Facebook και Zuckerberg? Εκτός από την Apple κάνει καινοτομίες. Και ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ έχει ενώσει όλο τον πλανήτη με το Facebook. Έτσι, κανονικά. Είχαμε το F8 Developer την προηγούμενη εβδομάδα. Γινόταν την Πέμπτη που είχαμε εκπομπή. Είχαμε προλάβει κάτι λίγα πράγματα να πούμε. Αλλά ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον που ξεχώρισε. Δύο πράγματα που ξεχώρισα έχουμε να τα πούμε τώρα. Το πρώτο ποιο είναι, Βασίλη? Το πρώτο είναι το Facebook Messenger. Το οποίο το έχει αναβαθμίσει. Το γνωστό Facebook Messenger. Έτσι. Πάει να το κάνει ένα mega Messenger. Με τα πρότυπα της Ιαπωνίας πιο πολύ και των Ασιατών και όλα αυτά, προσπαθεί να προσθέσει add-ons, GIFs και άλλα τέτοια. Επίσης, να πω ότι πρόσφατα επέπεσε στην αντίληψή μου 3 εφαρμογές για Android συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν ισχύουν για iOS, οι οποίες είναι Sound Clips for Messenger, Shout και Selfie, τα οποία μπορείς να τραβήξεις μια selfie και να είναι το emoticon σου στην ουσία που θα στείλεις στον άλλον. Άρα δίνει την εφαρμογή σε third party να την κάνουν ό,τι θέλουν, να την αναπτύξουν, να την ανεβάσουν. Να μην είναι ένα κλειστό Facebook μόνο για το ecosystem το δικό του. Πολύ σημαντικό, Βασίλη, εκτός από αυτό, να πω ότι είμαι από αυτούς που χρησιμοποιούν το Messenger και μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό από αυτά που ανακοίνωσε ο Μάρκ είναι ότι κάποια στιγμή, φαντάζομαι όχι στο πολύ μακρινό μέλλον, οραματίζεται τουλάχιστον ο τύπος να φέρει augmented reality και virtual reality βίντεο στην οθόνη του υπολογιστή. Συγκεκριμένα είπε στο F8 Developer Conference ότι ξεκινήσαμε από το απλό texting, φτάσαμε να ανεβάζουμε και να μοιραζόμαστε φωτογραφίες για να πούμε περισσότερα. Μπράβο, αυτό εδώ πέρα ακριβώς ήθελα. Έχουμε πάει στο βίντεο, όπου όπως μας είπε, περισσότερο από 3 δισεκατομμύρια βίντεο την ημέρα βλέπουν οι χρήστες του Facebook. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και κάτι ελεηνά βίντεο, έτσι. Viral, εντελώς. Τι σαχλαμάρες, δηλαδή βλέπεις κάτι πράγματα. Εντάξει, έχουν και αυτά το γούστο τους. Και θα πάμε στο AR και VR, όπου θα μπορείς, λέει, να κάθεις στην οθόνη του υπολογιστή και ένα βίντεο να το βλέπεις από πολλές μοίρες, κάποια βίντεο που έχουν τραβεχτεί με 24 κάμερες και κάτι άλλο. Θα δούμε πώς θα πάει εκεί. Πάμε μαζί και με το Microsoft HoloLens σε φάση τέτοια. Είναι ένα ωραίο μέλλον που ανοίγει της τεχνολογίας. Μετά ειδικά τα smartwatch, τα φορετά και τα άλλα που τώρα αρχίζει και ανθίζει και μεγαλώνει. Το επόμενο βήμα θα είναι... Βέβαια να πούμε ότι πολλά υπόσχονται, αλλά πρέπει και ο κόσμος να έχει το υλικοτεχνικό υπόβαθρο έτσι ώστε να μπορεί ακριβώς, έτσι ώστε να μπορεί όλα αυτά να τα... Το χρήμα. Ιάκωβο, για πες μου για το... Και το υπόβαθρο, αλλά και τη σύνδεση στο ίντερνετ την κατάλληλη για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά. All Internet of Things. Έτσι, έτσι. Και ο Zuckerberg πάει να δημιουργήσει το ίντερνετ εξ ουρανού, στην ουσία, το οποίο στην ουσία έχουμε να κάνουμε με ηλιακά drones, τα οποία θα παρέχουν ίντερνετ όπου και να βρισκόμαστε. Φαντάσου να έχεις πάει δηλαδή σε κάποιο χωριό ή σε κάποιο ορεινό καταφύγιο και να μην έχεις σήμα καλό για να μπορείς να κάνεις αυτά που θες να κάνεις. Γρήγορα, τέλος πάντων, ίσως. Ναι. Γρήγορα, οπότε θα πετάνε αυτά τα ηλιακά drones. Θα πετάνε τα ηλιακά drones αυτά που θα έχουν άριγμα φτερών, ας πούμε, όσο το 767 το. Ναι, Boeing. Τόσα μέτρα. Μην μιλάς για αεροπλάνα αυτή την περίοδο. Είναι κρίσιμη, είναι δύσκολη. Το καλό είναι ότι δεν έχει οδηγό, έτσι. Δεν έχει πιλοτάρι. Έχει από κάτω. Τα οποία drones θα βρίσκονται σε ύψος γύρω στα 60 με 90.000 πόδια. Και θα παίρνουν το σήμα το ίντερνετ από τους δορυφόρους και θα το στέλνουν με λέιζερ σε όλες τις περιοχές. Φουτουριστικό. Φουτουριστικό και θυμίζει και το project Loon της Google που έχει και με τα ηλιακά αερόστατα. Σωστός. Φουτουριστικό. Θα σε πάω και σε ένα άλλο πιο φουτουριστικό κι αυτό, αλλά που βρίσκει εφαρμογή τώρα που μιλάμε. Πρόκειται για μια τεχνολογία, το Intelligent Speed Limiter της Ford, το οποίο θα βρίσκεται σε ένα από τα πρώτα μοντέλα, το Ford S-Max. Και αυτό τι κάνει, όσο και να σας φαίνεται απίστευτο. Θα διαβάζει με κάμερα τις ταμπέλες που έχουν στο δρόμο, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχουν τοποθετήσει οι συγκοινωνιολόγοι, και αυτόματα θα προσαρμόζει την ταχύτητα. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει το αντίστοιχο κουμπάκι για να το βγάζεις, έτσι. Ναι. Γιατί απλά δηλαδή φανταστείτε ότι προχωράτε με το αυτοκίνητο στο δρόμο ή στην εθνική ή οπουδήποτε, έχει μια ταμπέλα 50 χιλιόμετρα, θα μειώνει ταχύτητα το αυτοκίνητο να πηγαίνει με 50. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον σαν τεχνολογία, να το δούμε να εφαρμόζεται και στα αυτοκινούμενα οχήματα, χωρίς οδηγό. Φαντάζομαι είναι μια τεχνολογία που ήδη θα πρέπει λογικά να την έχουν σκεφτεί για εκείνα. Τα φέρνει η Ford στο S-Max. Βέβαια κάτι σχόλια που κάνανε και στο site και είχε πλάκα, λέει π.χ. στην Κρήτη, λέει με τις μπαλωθιές της πινακίδας, θα διαβάζει... και τις τρύπιες πινακίδες. Έχει πάντως ενδιαφέρον. Γι' αυτό είναι intelligent. Πάντως πριν αρκετά χρόνια είχα δει ένα ρεπορτάζ που κάποιοι κάνανε το τεστ να ξεκινήσουν από Αθήνα να πάνε Θεσσαλονίκη ακολουθώντας πιστά τις πινακίδες με τα όρια κυκλοφορίας, και πραγματικά είχαν κάνει, τι να σας πω, σχεδόν τριπλάσιο χρόνο από όσο είναι να φτάσεις. Άρα θέλω να πω ότι καλές οι πινακίδες και γενικά, αλλά και μια διαρρύθμιση φρέσκια στους δρόμους και σε όλα τα υπόλοιπα από το Υπουργείο Συγκοινωνιών της κάθε χώρας, καλό θα ήταν να γίνουν, γιατί μερικές πινακίδες πραγματικά φαντάζουν πολύ άκυρες. Jacob, το αυτοκίνητο βλέπει με την κάμερα την πινακίδα. Εμείς τραβάμε με το κινητό μας φωτογραφίες, βίντεο, μεταφέρουμε όλα τα αρχεία μας. Στο μόνι το κινητό. Έτσι, έτσι. Τι tip έχεις αυτή την εβδομάδα? Όταν φτάσουμε στο αμήν από θέμα χώρου στη συσκευή μας, στο μη παρέκει. Στο μη παρέκει, ναι. Εντελώς. Μπορούμε να το φοδιάσουμε με μια micro SD και να μεταφέρουμε ό,τι αρχεία έχουμε, για να απελευθερωθεί η μνήμη του κινητού. Ναι. Αυτό στα Android γίνεται ως εξής. Πηγαίνουμε στο file manager που έχουμε μέσα στη συσκευή, πηγαίνουμε στο αποθηκευτικό χώρο του κινητού. Είναι εύκολη η διαδικασία αυτή? Είναι πολύ εύκολη. Ναι. Είναι πολύ εύκολη. Στο δίσκο του κινητού. Επιλέγουμε το φάκελο DCIM, που είναι αποθηκευμένα όλα όσα τραβάμε με την κάμερα. Εκεί είναι όλες τις φωτογραφίες μας. Ναι. Και τον επιλέγουμε και μπορούμε είτε να το μετακινήσουμε, είτε απλά να τον αντιγράψουμε στην κάρτα SD. Okay. Για τα Windows? Για τα Windows υπάρχει το Storage Sense, η εφαρμογή. Εφαρμογή την κατεβάζουμε στο κινητό, κάνει όλη τη δουλειά. Υπάρχει διαθέσιμη στα 8,1 η εφαρμογή αυτή. Για τα iPhone μπορούμε να συνδέσουμε απλά το κινητό στον υπολογιστή. Ήθελες να καταλήξεις. Ναι. Κατάλαβα, εντάξει. Λοιπόν, μετά το iPhone, λοιπόν, να σας πάω καπάκι στο hands-on που έχουμε αυτή την εβδομάδα. Κάναμε hands-on και παρουσίαση, μία μίνι παρουσίαση στο Xperia E4. Φρέσκο κινητό. Θα το δούμε τώρα και καπάκι, αφού ευχαριστήσω Ιάκωβο και Βασίλη, θα υποδεχθώ στο στούντιο τον Μάριο Δρακόπουλο για τα πιο καυτά gaming news. Πάμε να δούμε το hands-on του Xperia S4 και πίσω πάλι εδώ. Κώστας Βλαχάκης για την εκπομπή «Η τεχνολογία μας ενώνει» στο web TV του star.gr και έχω στα χέρια μου το Sony Xperia Y4, μια νέα πρόταση στην οικονομική κατηγορία τιμής από τη Sony Mobile και συγκεκριμένα θα το βρείτε εκεί στα 140 ευρώ, 139 είναι η επίσημη τιμή λιανικής με το ΦΠΑ. 139 ευρώ λοιπόν για αυτή την έκδοση, υπάρχει και δίκαρτο, εγώ έχω αυτό με την μία κάρτα SIM, περισσότερο θα βρείτε το δίκαρτο στην αγορά, δεν υπάρχει όμως κάποια άλλη διαφορά από αυτό που θα σας παρουσιάσω και θα σας περιγράψω εδώ τώρα. Η οθόνη στο Xperia Y4 είναι 5 ίντσες τεχνολογίας LCD IPS για να έχει καλές γωνίες θέασης, κάτι το οποίο δεν μεταφράζεται απόλυτα στην πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά η οθόνη με την ανάλυση QHD, δηλαδή 940x540 pixels, μπορεί στο αυτή να μην ακούγεται καλή, θα θέλαμε ίσως να είναι HD, αλλά σε κάθε περίπτωση έτσι όπως είναι σε υλοποίηση στο Xperia Y4 είναι αρκούντος ικανοποιητική, τόσο σε ό,τι αφορά και την ανάλυση και τα χρώματα και βέβαια σκεπτόμενοι πάντα ότι δίνουμε 140 ευρώ και όχι 300 ή 350 για να ζητάμε το κάτι εντελώς παραπάνω. Πεντάρα οθόνη λοιπόν IPS 960x540 pixels, τετραπύρινος επεξεργαστής Teams MediaTek χρονισμένος στο 1,3 GHz και αυτό για να παραμείνει η τιμή χαμηλή, μιας και της Qualcomm η Snapdragon είναι πιο ακριβή όταν τους αγοράζει η εταιρεία. Η μνήμη RAM είναι 1 GB, είμαστε ok με αυτό. Η ενσωματωμένη μνήμη 8 GB και δέχεται κάρτες μνήμης microSD έως 32 GB. Βγάζω και το καπάκι πίσω να το δείτε. Η μπαταρία δεν είναι αποσπόμενη, είναι κλειδωμένη, σφραγισμένη μέσα στη συσκευή. Έχει χωρητικότητα 2.300 mAh και πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Σας βγάζει 2 μέρες για πλάκα. Είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο πέραν από την τιμή και το σύνολο στο Sony Xperia Y4. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει και το Xperia Y4G που είναι η 4G έκδοση. Δεν έχει έρθει ακόμα στην ελληνική αγορά. Υπάρχει το Xperia Y με που είναι 3G. Δίκαρτο ή μονόκαρτο όπως αυτό που κρατάω στα χέρια μου. Η κάμερα πίσω είναι 5 MP με LED flash και δυνατότητα λήψης βίντεο HD, ενώ η μπροστινή κάμερα είναι 2 MP για ωραίες selfies με, και βίντεο με ανάλυση HD, δηλαδή 1280x720 pixels. Τρέχει την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android 4.4.4 KitKat και το πάχος του είναι 10,5 χιλιοστά. Για όσους προτιμάτε και ξέρω ότι είστε αρκετοί το ραδιόφωνο, να ξέρετε ότι η συγκεκριμένη συσκευή έχει ραδιόφωνο FM και κατά τα άλλα μπορούμε να πλοηγηθούμε μέσα στο μενού της συσκευής για να δούμε τι ωραία πράγματα φέρνει. Πραγματικά έχω μείνει αρκετά ικανοποιημένος έως πολύ με το γενικό σύνολο του Xperia Y4 στην τιμή την οποία διατίθεται. Γιατί αν ας πούμε αυτό το μοντέλο έκανε 300 €, θα έλεγα ότι δεν αξίζει. Αλλά εκεί στα 140 ευρώ πραγματικά είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κάμερα, ναι ξέρω τα 5 MP θα σας φανούν λίγα και είναι λίγα, παρόλα αυτά δεν τα πάει άσχημα στις φωτογραφίες, όμως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν θέλετε να έχετε πλήρως την οθόνη διαθέσιμη στις φωτογραφίες θα πρέπει να αρκεστείτε στα 3 MP, μιας και 16:9 είναι μόνο στα 3 MP. Αν θέλετε full τα 5 MP θα πρέπει όπως βλέπετε να βγάζετε τετράγωνες φωτογραφίες, κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Η κάμερα μπροστά είπαμε 2 MP με δυνατότητα λήψης βίντεο HD, ενώ έχουμε και HDR για να βγουν όσο το δυνατόν καλύτερες οι φωτογραφίες. Φυσικά οι μικροεφαρμογές οι οποίες μπορείτε να τις κατεβάσετε, υπάρχουν κάποιες προεγκατεστημένες, αλλά μπορεί να κατεβάσετε και κάποιες έξτρα από το Google Play και να τις βλέπετε εδώ, ενώ σίγουρα αυτό που θα σας κάνει τη ζωή πιο εύκολη είναι το Full Auto. Αυτά παιδιά σχετικά με το Xperia E4, όλα μέσα δουλεύουν ρολόι, βλέπετε το κλασικό UI, άμα πάτε και στην άκρη εδώ εμφανίζεται μία λίστα για το πώς μπορείτε να ταξινομήσετε τις εφαρμογές σας ή να κάνετε αναζήτηση κατευθείαν μιας, αν έχετε κατεβάσει μπόλικες και έχετε γεμίσει. Δεν υπάρχει το ατέρμονο αυτό να γυρίζει, κάτι που εμένα μου αρέσει και με εξυπηρετεί. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι όλα δουλεύουν ρολόι και οι φωτογραφίες που βγάλαμε πριν και κάποιες άλλες φωτογραφίες που υπάρχουν μέσα για να δουλέψετε τη συσκευή όταν την πιάσετε στα χέρια σας. Sony Xperia E4 λοιπόν, Κώστας Βλαχάκης για την εκπομπή «Η τεχνολογία μας ενώνει». Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, bye bye! Αυτό είναι λοιπόν παιδιά το Xperia Y4, το έχω εδώ στα χέρια μου από το φούρνο ζεστό το hands-on που είδατε, πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία συσκευή. Το πλήρες review θα το δείτε τις επόμενες μέρες φυσικά στο TechBlog TV και στο techblog.gr. Το ακουμπάω κάτω με ευλάβεια, γιατί ο Νίκος μου είπε πριν ότι κατά λάθος μου ξέφυγε από τα χέρια και ότι το πέταξα χωρίς να το σέβομαι. Έλα. Έτσι, απαλά. Και έχω στο στούντιο για ακόμα φυσικά μία Πέμπτη για όλους τους φίλους των gaming εκεί έξω, το Μάριο Δρακόπουλο από καλησπέρα, το game20.gr. Καλησπέρα, φίλε Μάριε. Καλησπέρα, Κώστα. Τι γίνεται? Τι να γίνει, ένας πανικός έγινε. Για πες. Δεν προλάβα καλά να δώσω τα νέα και έσκασε Nintendo Direct με πολλές καινούργιες ανακοινώσεις, πολλές ημερομηνίες κυκλοφορίας, πολλά καινούργια amiibos. Χθες το βράδυ, από ό,τι μου είπες, ερχόμενο στο στούντιο, έγιναν αυτά. Μία η ώρα Ελλάδος, χθες το βράδυ. Έγινε το Nintendo Direct, το γνωστό streaming που κάνει Nintendo για να δείξει τι καινούργιο υπάρχει στα προϊόντα της. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολλή δισογραφία που δυστυχώς δεν έχω καλύπτω σήμερα, αλλά ποιος θέλει μπορεί να πάει στο game20.gr. Ο Σπύρος εκεί πέρα με τη βοήθεια και εσένα και όλης αυτής της μεγάλης ομάδας το καλύπτει, φαντάζομαι σήμερα θα είναι γεμάτο από Nintendo News και σίγουρα τις επόμενες εβδομάδες εδώ με τις εκπομπές ό,τι καινούριο θα κάνουμε μια σούμα. Εννοείται. Και φυσικά δεν το χάνεις εσύ. Είναι μερικά πολύ σημαντικά για να τα γνωρίσουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Ταυτόχρονα είχαμε και εκείνο το remake μιας πίστας του Mario 64, το οποίο έγινε σε Unity Graphic Engine. Έλα. Το οποίο μπορούσαν να το παίξουν μέχρι πρόσφατα οι παίκτες online στον browser τους, αλλά τελικά έφαγε ένα SSD από την Nintendo. Μ' αρέσει το look σου σήμερα. Σήμερα, ναι. Σήμερα... Κάτι έχεις κάνει, έχεις αφήσει λίγο πιο πολύ το μουσί. Είμαι λίγο πιο alternative σήμερα, πιο hipster. Σου πάει πολύ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με την κανονική θεματολογία που συνεχίζουμε με Nintendo. Καθυστέρηση για το Zelda του Wii U. Ναι. Αυτό για τους fans είναι ένα αρκετά μεγάλο πλήγμα, αλλά από την άλλη είναι και καλύτερο γιατί έχουν πολύ μεγάλο όραμα για το συγκεκριμένο Zelda. Βλέπουμε εδώ πέρα για το τι ακριβώς συμβαίνει, όπως Japan, είναι ακριβώς. Οι συντελεστές οι οποίοι μας είπαν ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες, το παιχνίδι πηγαίνει στο 2016. Α, ωραία δικαιολογία. Όπως και το Uncharted. Δεν ξέρω αν είναι δικαιολογία. Κοίτα, εγώ είμαι προσωπικά υπέρ το παιχνίδι να κάνει κανονικά τον κύκλο του όσον αφορά την ανάπτυξή του. Και όταν μιλάμε για Zelda και μιλάμε για Nintendo που συνήθως είναι τελειομανείς στα παιχνίδια τους, σχέση με κάποιους άλλους που δεν είναι, EA, Ubisoft. Λοιπόν, καλύτερα να αργήσει. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και οι φήμες ότι μπορεί να είναι κάτι σαν το Twilight Princess τότε που είχε βγει το Wii, που βγήκε και GameCube και Wii, και στην παλιά και στην καινούργια. Ίσως βγει και στο Wii U και στο NX που έχουν πει ότι θα είναι καινούργια. Ο φίλος μας κάτω τι λέει τόση ώρα? Λοιπόν, εκεί δεν έχουμε αφήσει να μιλήσει εν τω μεταξύ. Απλά μας εξηγεί γιατί... Ο συγκεκριμένος τίτλος ενώ μας έλεγαν ότι θα βγει το 2015, μέσα σε αυτή τη χρονιά δηλαδή, ξαφνικά πήγε στο 2016. Στο τέλος κάνει και χαρακύρι? Όχι, δεν κάνει, ευτυχώς. Αλλά άμα βγει και δεν είναι καλό, ίσως να χρειαστεί. Αλήθεια, μετά με τέτοια προσμονή, Είναι προσμονή το Zelda το καινούργιο, ό,τι και να κάνουμε είναι Zelda. Okay. Και από Nintendo λοιπόν, σε Sony, συλλεκτικό PlayStation 4 για το Arkham Knight. Στις 23 Ιουνίου εμφανίζεται και στα δύο χρώματα, και σε γκρι και σε μαύρο. Οπότε όσοι λοιπόν δεν έχουν ακόμα PlayStation 4 και θέλουν να πάρουν μέσα στον χρόνο, 23 Ιουνίου για να έχει και τον Batman πάνω. Είναι αρκετά όμορφο. Μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο cover του σκληρού που έχει. Και το χειριστήριο μου αρέσει με τα μαύρα κάτω. Ναι. Πλέον αρχίζει σιγά σιγά η Sony και βγάζει διαφορετικά χρώματα. Γιατί είχαμε μόνο το μαύρο, το κόκκινο και το μπλε. Νομίζω, ναι. Και τώρα πλέον έχει προσθεθεί και το λευκό και ούτω καθεξής. Μου το προσέχεις, βρε το PlayStation 4 μου! Μου το προσέχεις. Σου που τα άφησες στο φανό. Μου το προσέχεις. Μου το παράτησες. Του έχεις βάλει κανένα σεμεδάκι από πάνω. Απαπα, σεμεδάκι. Ωραία. Ξέρουμε αν τιμή γι' αυτό ή το ίδιο θα είναι. Το ίδιο θα είναι. Θα είναι η τιμή του SKU που υπάρχει ήδη. Απλά θα είναι συλλεκτική έκδοση. Εντάξει, καλό. Συνεχίζουμε λοιπόν με νέα από την Konami, όπου σιγά σιγά η Kojima Productions, όχι τόσο Kojima, αλλά η Kojima Productions σιγά σιγά μας αφήνει. Δεν ξέρουμε ακόμα αν φεύγει και ο Kojima μαζί ή φεύγει απλά το στούντιο, αλλάζει δηλαδή η πολιτική της προώθησης. Αλλά πλέον δεν υπάρχει σε κανένα από τα sites των projects που υπάρχουν, όπως το καινούργιο το Metal Gear το 5 και το PT, δηλαδή το Silent Hill, το Playable Teaser. Δεν υπάρχει καθόλου και πουθενά το Kojima Productions που υπήρχε το διακριτικό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Περιμένουμε να δούμε αν θα μείνει ο Kojima στο καινούργιο Silent Hill. Σίγουρα θα μείνει στο καινούργιο Metal Gear. Βλέπουμε. Για να μιλάς έτσι για το πρόσωπό του σημαίνει ότι είναι πολύ. Είναι σημαντικός και τουλάχιστον για τα τελευταία χρόνια η Konami βασίστηκε πάρα πολύ στο πρόσωπό του, στις παραγωγές του για την ακρίβεια. Οπότε είναι μια μεγάλη αλλαγή. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι άσχημο. Βέβαια, ξέρουμε ότι το Metal Gear το 5, το Phantom Pain, θα είναι το τελευταίο του Metal Gear. Okay. Τουλάχιστον στη σειρά. Δεν ξέρουμε τι άλλο θα γίνει, τι άλλο θα συμβεί. Και συνεχίζουμε πάλι με PlayStation. Για το PlayStation 3 και PlayStation 4, όσοι είναι μουσικόφιλοι και έχουν και κάποια εγγραφή στο Spotify, πλέον μπορούν να απολαύσουν την υπηρεσία στην κονσόλα τους. Για το PlayStation 4 ειδικά, μπορούν να κάνουν και streaming την ώρα που παίζουν παιχνίδι. Υπάρχει ένας mini player όταν πατάνε το PlayStation button για να αλλάζουν τη μουσική. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το smartphone ή το tablet τους ώστε να ελέγχουν τη μουσική μέσω του Spotify Connect. Και είναι τελείως ξεχωριστά από το PlayStation Plus. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποιος παίκτης να έχει PlayStation Plus για να παίξει με το Spotify στην κονσόλα του. Ένα Spotify το οποίο έχει κάνει αρκετό ντόρο. Βέβαια. Πολλοί κόσμος το χρησιμοποιεί για τις μουσικές του ικανότητες και για να καλύψει ο χρήστης τις δικές του ανησυχίες. Είναι με ένα ποσό έχει σχεδόν άπειρη μουσική, οπότε και ταυτόχρονα δεν ενδίδει στην πειρατεία, το οποίο είναι και βασικό για αυτούς οι οποίοι φτιάχνουν τη μουσική. Εντάξει, ναι, έχουν κάποιος κόσμος, δουλεύει, εργάζεται. Αν το πουλάει ακριβά ή φθηνά, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Βέβαια. Αλλά σίγουρα ναι, και το τσάμπα από πλευράς μας είναι λίγο έτσι, ανόητο. Βέβαια, θα περιμένουμε, πέρα από τα features όλα αυτά, περιμένουμε να υπάρχουν και περισσότερα game soundtracks μέσα στο Spotify. Υπάρχουν αρκετά, αλλά θα ήταν καλή ιδέα να παίζει ένα παιχνίδι, να ψάχνεις το soundtrack στο Spotify και να μπορείς να το αποθηκεύεις σε μια λίστα και να τα ακούς μετά στο κινητό σου. Λέμε εμείς τώρα. Ωραία ιδέα. Πάμε να φτιάξουμε application δικό μας. Πρέπει. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο από Microsoft πλευρά. Το Halo 5 Guardians αποκτά ημερομηνία κυκλοφορίας. Όσοι λοιπόν έβλεπαν, στην Αμερική έβλεπαν το Walking Dead το τελευταίο επεισόδιο, ξαφνικά μπαμ, είδαν αυτό ακριβώς το τρέιλερ με την ημερομηνία 27 Οκτωβρίου για το Xbox One. Οπότε μιλάμε για έναν κύριο τίτλο από την 343 Industries. Και περιμένουμε τώρα, είναι αυτό και άλλο ένα τρέιλερ. Είναι δύο τρέιλερ, που έχουν μια διαφοροποίηση. Δεν θα την πω τώρα γιατί είναι spoiler. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στο τέλος των δύο τρέιλερ. Να το αφήσουμε να το δουν, δηλαδή. Να το αφήσουμε να το δουν καλύτερα μόνοι τους οι. Έλα, πες το τώρα, μωρέ. Όχι, δεν χρειάζεται. Πες το. Δεν χρειάζεται πραγματικά, όχι. Γιατί σιγά ένα τρέιλερ είναι, τι είναι. Υπόθεση ταινίας είναι όσοι ειδικότερα είναι fans του Halo, ίσως το δουν και που είναι. Αλλά δεν χρειάζεται. Ας τα αφήσουμε. Ας αφήσουμε το σοκ για άλλους. Game20.gr. Ναι. Next. Λοιπόν, και το τελευταίο. Πάμε σε κάτι λίγο πιο ρετρό, αλλά ταυτόχρονα που έρχεται στο προσκήνιο. Asteroids, Το καινούργιο Asteroids. Το καινούργιο Asteroids που τελικά δεν είναι shooter πιου-πιου δεξιά-αριστερά. Είναι ένα sandbox survival game. Το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω Steam Early Access. Είναι στην ουσία η συνεργασία της Atari με καινούριους δημιουργούς, ώστε να επαναφέρει τα παλιά της franchise με διαφορετικούς τρόπους. Το συγκεκριμένο, όπως είπα, είναι ένα sandbox survival. Τι είναι αυτό? Όταν λέμε sandbox είναι ότι τα πράγματα είναι τελείως random. Μπαίνεις απλά μέσα, έχεις κάποια πράγματα να κάνεις. Πώς είναι, ας πούμε, το Minecraft, όπου ο κόσμος δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο, ο κόσμος απλά εξελίσσεται. Όπου οι παίκτες καλούνται να προστατευτούν από βρέχες μετεωροειδών, να μαζέψουν πολύτιμα μέταλλα και να καταβάλουν με τους άλλους παίκτες. Υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι που μας έχεις δώσει. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι από αυτό για να πάμε να το δούμε σε full screen. Νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον. Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, και για αυτή την Πέμπτη που ήσουν εδώ πέρα. Εγώ ευχαριστώ. Φυσικά τον Μάριο, τη γραφή του μπορείτε να την διαβάζετε στο game20.gr. Πάμε να δούμε full screen το βιντεάκι με το Asteroids. Πραγματικά είμαι πολύ περίεργος να δω τι έχουν φτιάξει εκεί. Σε ευχαριστούμε, Μαρία, για τα vintage που μας φέρνεις τα περίεργα. Και να υποδεχθούμε στο Skype αμέσως μετά το Βάιο Βίτο για Photo News από Θεσσαλονίκη. Πάμε! Πραγματικά φαίνεται super το Asteroid. Όταν θα κυκλοφορήσει θα δω που θα είναι διαθέσιμο, μπορεί να ασχοληθώ μαζί του. Έχω στην γραμμή στο Skype το Βάιο Βίτο από Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε για τα photo news αυτής της εβδομάδας και φυσικά ο Βάιος ο Βίτος εκεί, ωραίος, στημένος με τους φωτισμούς του, τα AutoQ του, τα τέλεια, από το pttl.gr. Θέλω μια φορά, φίλε, να μας βγάλεις μια φωτογραφία, να μας δείξεις το αυτοσχέδιο AutoQ που έχεις κάνει εκεί πέρα. Εννοείται. Τι γίνεται, τι κάνουμε? Όλα καλά, όλα καλά. Τι λέει πάνω? Καλά, καλά. Εμείς λιακάδα σήμερα πάνω, κάτω εσείς. Λιακάδα και εμείς. Και περάσαμε και την Πρωταπριλιά, έτσι, τα σκόπελους, τα ψέματα κτλ. Και είμαστε εδώ για να βγάλουμε τις σωστές ειδήσεις, γιατί χθες έγινε χαμός. Είχατε και στη δική σου, φαντάζομαι, τι θα κυκλοφόρησε. Πολλά. Έχουμε κάνει και ένα ειδικό άρθρο σήμερα με όλα τα πρωταπριλιάτικα φωτογραφικά ψέματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και αστεία. Έχουμε και εμείς ένα αντίστοιχο στο Tech Blog με MS-DOS σε κινητά και, ναι, κάτι, ναι, και κάτι τέτοια. Τι λέει, φίλε, τι μας έχεις αυτή την εβδομάδα? Έχουμε μερικά νεάκια πολύ ενδιαφέροντα. Ξεκινάμε από την Canon, η οποία ανακοίνωσε επίσημα ότι για 12η συνεχόμενη χρονιά είναι η πρώτη εταιρεία σε πωλήσεις φωτογραφικών μηχανών που αλλάζουν πακούς. DSLR και mirrorless. Και κυρίως φυσικά σε DSLR, γιατί mirrorless δεν μπορώ να πω ότι κάνουν κάτι αξιόλογο για να πούμε το πουλάει με τις cashless. Απλά στο DSLR σίγουρα είναι η εταιρεία η νούμερο 1 από το 2003 και από την Canon έως 300D που τότε είχε προχωρήσει. Πολύ σημαντική αυτή η είδηση. Ναι, ναι. Θα προχωρήσω όμως και σε μια πιο σημαντική, και αυτή είναι η ανακοίνωση της νέας αντιπροσωπείας της Olympus στην Ελλάδα. Μάθαμε τελικά. Τελικά πράγματι, ναι. Η Intercis αφήνει λοιπόν άπτυξε χτες την διέκοψη της συνεργασίας με την Olympus και η Olympus έχει πάει στα χέρια της Zengedron, την οποία πρέπει να ξέρετε καλύτερα εσείς. Και γιατί η εταιρεία αυτή είναι πολύ γνωστή λόγω του gaming εξοπλισμού, το οποίο διαθέτει στην ελληνική αγορά. Η Zengedron είναι μια εταιρεία η οποία θα διαθέτει από εδώ και πέρα τα προϊόντα της Olympus και θα έχει και το service, να πούμε, το οποίο θα εγκατασταθεί στη Λεωφόρο Ηρακλείου 443 και Ορφέως στο Ηράκλειο, και το οποίο το τηλέφωνο υπάρχει και μέσα στο PTTL, το αντίστοιχο άρθρο, για να το βρει όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες. Ηράκλειο, Αθήνας. Ναι, ναι, Αθήνα. Περιοχή Ηράκλειο στην Αθήνα. Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Άρα, εντάξει, με το service και όσοι είχαν αγοράσει από Intersys είναι ομαλή η πορεία. Ομαλή. Συνεχίζει 2 χρόνια εγγύηση κανονικά, και όποιος έχει προβλήματα φυσικά απευθύνεται τώρα πλέον στη Zengedron. Έμαθες τίποτα για την αντιπροσωπεία, αν φέρει κάποιος τη Samsung που σταμάτησε η Samsung Electronics Ελλάς? Προς το παρόν όχι, δεν έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι ανάμεσα στις φήμες που υπήρχαν και που εξετάζαμε ήταν ότι ίσως η Zengedron αναλάμβανε, αλλά τώρα που ανέλαβε την Olympus σίγουρα δεν είναι αυτή. Δεν υπάρχει κάποια όμως άλλη πληροφορία αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ στο κενό. Έρχομαι να επιβεβαιώσω αυτό ακριβώς που λες, τις πληροφορίες που έχεις, ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες. Μιας και εγώ χθες ήμουνα σε μια συνάντηση με άτομα της Samsung Electronics Ελλάς εδώ στην Ελλάδα για άλλο λόγο και μας είπανε όχι, δεν έχει δοθεί αυτή τη στιγμή πουθενά η αντιπροσώπευση των φωτογραφικών μηχανών της Samsung. Μάλιστα, Olympus λοιπόν στη Zengedron, μια Zengedron που φέρνει τα Nintendo. Σωστά, Μάριε? Nortec, μπερδεύτηκα. Nortec φέρνει τα Nintendo. Νομίζω φέρνει και τα Razer. Σίγουρα ναι. Η Zengedron φέρνει τα Razer για όλους τους φίλους gamers. Μπερδεύτηκα εγώ, το είχα συνδυάσει κάπως διαφορετικά στο μυαλό μου. Επόμενο θέμα τι έχουμε? Επόμενο θέμα έχουμε την Bondo. Είναι μια κάμερα η οποία είναι αυτές οι μικρές τετράγωνες που είναι έτσι λίγο για όλο τον κόσμο για να τραβάει βίντεο και φωτογραφίες, αλλά αυτή κολλάει παντού. Έχει μια ειδική επιφάνεια στο πίσω μέρος της και μπορεί να κολλήσει οποιαδήποτε επιφάνεια χωρίς να χρειάζεται να είναι γυαλί, δεν είναι δετούζα δηλαδή. Και όταν φυσικά βρωμίσει αυτή η επιφάνεια, απλά τη βλέπουμε για να ξαναποκτήσει την κολλητική της ικανότητα. Είναι κάτι που είχαν βγει για αυτοκίνητα για να το βάζει πάνω στο ταμπλό και να κολλάει κάτι πάνω. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Είναι μια βιντεοκάμερα με HD βίντεο φωτογραφίες 8 MP, ελέγχεται μέσω Bluetooth με smartphones, διηγίζει μόλις 51 γραμμάρια και αναμένεται όταν θα βγει στην αγορά, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην Kickstarter την πλατφόρμα, να κοστίζει $99. Πάρα πολύ ενδιαφέρον φαίνεται. Θα τραβάς πολύ περίεργες φωτογραφίες και βιντεάκια. Κοίτα που κολλάει. Δεν θα έχεις ανάγκη για να έχεις τίκη για να το δει, για να έχεις κάποιο άλλο εξάρτημα για να την κολλήσεις κάπου, να την βάλεις κάπου. Ναι, θήκες, βάσεις και όλα αυτά τα αξεσουάρ που μας τα κάποιοι, να μην λέμε ονόματα, ξέρουμε ποιοι είναι, τα πουλάνε χρυσά. Χρυσά, βέβαια. Τι άλλο έχεις, φίλε? Προχωράμε στο AdaptaLux. Είναι ένα νέο ειδικό σύστημα φωτισμού για να κάνουμε φωτογραφίσεις close-up αντικειμένων κυρίως. Είναι πολύ περίεργο, γι' αυτό το δείχνουμε κυρίως. Αποτελείται από μια κεντρική μονάδα στην οποία μπαίνουν βρακίονες που έχουν στην άκρη τους LED, σαν εξωγήινος είναι, θα έλεγα. Ναι. Τα οποία είναι σε διάφορα χρώματα, κόκκινο, πράσινο, δίνουν πολύ καθαρό φως, πάνω από 80 PRI το μετράμε και σε μέγεθο, σε δύναμη είναι 165 lumen. Και είναι ακόμα ένα project το Kickstarter, το οποίο αναμένεται να ζητήσει την χρηματοδότηση και να την πάρει ίσως, γιατί ακόμα είναι νωρίς. Και όταν θα βγει το starter pack θα είναι κοντά στις 155 λίρες Αγγλίας. Ωραίο, και είδα εκεί πέρα σε κάποιες φωτογραφίσεις μάκρο και κάτι άλλα δείχνουν να του βάζεις ωραία εφεδάκια, Ναι, έχει τα χρώματα τα διαφορετικά που κάνουν τα εφέ και έχει διάφορα αξεσουάρ για να γίνεται καλύτερη διάχυση, οπότε μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα ανάλογα με το τι φαντασία έχει. Μιλάμε σε όλες τις εκπομπές περισσότερο για digital μιλάμε, αλλά έχεις και κάποιο νέο για film, διαβάζω εδώ. Η Impossible είναι η εταιρεία, Κώστα, η οποία αναβίωσε τις Polaroid. Είναι η πρώην υπάλληλοι και στελέχη της Polaroid που πήγαν και φτιάξαν την Impossible και βγάζουν film για τις παλιές της Polaroid της Instax που βγαίνει από κάτω το film. Τώρα ανακοινώσαν το Impossible Generation BMW, δασκόμαυρο δηλαδή 2.0. Είναι νέο film, το οποίο έχει καλύτερη απόδοση χρωμάτων, καλύτερη οξύτητα. Το έχει φτιάξει χημικός ο οποίος δούλευε στην Polaroid. Και το οποίο film στην ουσία εμφανίζει τη φωτογραφία μέσα σε 5 λεπτά, όμως από τα 20 πρώτα δευτερόλεπτα βλέπουμε ήδη την εικόνα τι θα βγει και το οποίο δεν χρειάζεται και να το καλύψουμε την ώρα που εμφανίζεται η εικόνα. Μας δίνει τετράγωνες εικόνες φυσικά στην Instagram, φαντάσου του, 7,9 x 7,9 εκατοστά και το πακέτο περιλαμβάνει 8 καρέ, κοστίζει βέβαια 20€, δεν είναι κάτι φτηνό, αλλά για αυτούς που αγαπάνε τις Polaroid και τις χρησιμοποιούν και είναι πολλοί αυτοί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι κάτι πολύ ωραίο. Ακόμα δηλαδή αυτές τις instant φωτογραφικές της Polaroid υπάρχει και αναλώσιμα και όλα και τις χρησιμοποιεί κόσμος. Βέβαια, ναι, πάρα πολλοί κόσμος. Κάνουν και εκθέσεις με αυτές. Είναι η Polaroid η σειρά 600 και η Impossible έχει στηριχθεί στο να αναβιώσει αυτά τα film. Βγάζει πολλά film για αυτές τις μηχανές και υπάρχουν πολλές ομάδες φωτογραφικές στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν Polaroid και κάνουν πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Μια χαρά. Εγώ τις θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς σε διάφορες εκδηλώσεις όπου υπήρχε κάποιος που θα σε φωτογράφησε, π.χ. στα Χριστούγεννα με τον Άγιο Βασίλη ή το Πόνι, να την πάρεις κατευθείαν. Σωστά. Μια χαρά, και έχω και μια τέτοια από ένα τσίρκο, αγκαλιά με μια μαϊμού. Ωραία. Τι άλλο, Amazon, τι, τσάμπα, φτηνά μάλλον. Μπαίνει δυνατά στο χώρο του cloud και μας δίνει πλέον το Unlimited Photos πρόγραμμα με το οποίο με $12 το χρόνο, δηλαδή περίπου €10, έχουμε απεριόριστο χρόνο για τις φωτογραφίες μας, συν 5 GB αν θέλουμε να ανεβάσουμε βίντεο ή άλλα αρχεία. Υπάρχει και το πρόγραμμα το Unlimited που είναι με $60 το χρόνο πάλι για ό,τι αρχείο θέλουμε, όσο αποθηκευτικό χρόνο χρειαστούμε. Και το σημαντικό, το φωτογραφικό στοιχείο στην όλη υπόθεση είναι ότι μπορεί να υποστηρίξει και τα RAW αρχεία, το απλό RAW αρχείων ορισμένων μηχανών. Είναι κάτι πολύ ωραίο βασικά. Το βλέπουμε το cloud αρχιστοιχεία και αρχίζει και φτηνίνει πάρα πολύ σε όλες τις σελίδες. Και πλέον μπορούμε να έχουμε backup τις εικόνες μας σε πολλά μέρη και να μην ανησυχούμε, μην τις χάσουμε. Αυτό. Μόνο να μην κλείσει η εταιρεία. Αλλά τώρα η Amazon δεν κλείνει εύκολα. Ωραία. Για προς το τέλος, μας έχεις και κάποιους νικητές σε διαγωνισμό. Γιατί σίγουρα, Βάιε, όπως πολύ καλά ξέρεις, πρώτος εσύ, γιατί είσαι φωτογράφος, ο εξοπλισμός δεν έχει καμία αξία αν δεν, δεν έχει ψυχή. Αν δεν του βάλεις την ψυχή σου μέσα ο εκάστοτε φωτογράφος, είναι απλά μια τεχνολογία, κάτι φοβερό, ας πούμε. Αλλά εδώ βλέπουμε και φωτογραφίες από κινητά, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Άμα ο άλλος έχει αντιληφθεί το τι θέλει να αποτυπώσει. Τι έχουμε λοιπόν με νικητές? Ανακοινώθηκαν οι νικητές του Nikon European Film Festival. Η Nikon είχε καλέσει στην Ευρώπη όλους όσους θέλαν να δημιουργήσουν μικρά φιλμ και να πάρουν μέρος σε ένα διαγωνισμό κινηματογραφικό. Νικητής λοιπόν είναι ο Justin Stein από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ποιος είπες? Justin Bieber. Δεν ξέρω καν να το διάβασα σωστά. Πάντως είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και το βίντεο του λέγεται Voiceless Stop the Bullies. Είναι με άλλα λόγια ένα βίντεο το οποίο αναφέρεται στον εκφοβισμό και μια με όσα έχουν γίνει στη χώρα τον τελευταίο καιρό. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι και από το εξωτερικό ακόμα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα κοινωνικό γενικότερα. Και βέβαια υπήρξαν και πολλές ελληνικές συμμετοχές και μάλιστα πάνω από 5 Έλληνες ήταν φιναλείς. Υπάρχουν όλα τα βίντεο βέβαια στο αντίστοιχο site του PTTL για να μπει ο κόσμος και να τα δει. Ωραία, ωραία, μαν. Χαιρόμαστε έτσι που μας δείξει. Τσαμπέ εφαρμογούλα δεν έχετε την εβδομάδα? Δεν είχε, όχι. Βάλαμε το Amazon που είναι στην ουσία ψιλοτζαμπέ. Σωστό. Ναι, με $12. Με αυτό είδες ότι σου είπα τσάμπα, όχι ακριβώς κτλ. Για το τέλος μας έχεις κάτι πολύ special, όπως συνηθίζουμε να κλείνουμε την επικοινωνία μαζί σου κάθε Πέμπτη. Τι είναι αυτό? Θα σου θυμίσω, είχαμε δει ένα βίντεο με live painting το βράδυ με ένα σκελετό που έκανε διάφορα κόλπα με skateboard του Darren Pearson και πήγε και έκανε ακόμα ένα βίντεο, live feed λέγεται. Εδώ τώρα δεν έχουμε μόνο σκελετούς, έχει καταφέρει να ζωγραφίσει με το φως το σκοτάδι μέσα από τους δεινόσαυρους. Είναι καταπληκτικό και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά κάποιος να κάτσει να αφιερώσει τα 5 λεπτά που διαρκεί για να το δει. Πολύ ενδιαφέρον. Χαιρετίσματα πολλά στη Θεσσαλονίκη, Βάιε. Σε ευχαριστούμε. pttl.gr, διαβάζετε τον Βάιο και άλλους συνεργάτες εκεί για καθημερινή ενημέρωση ό,τι αφορά τα φωτογραφικά και τα βιντεοκαμερίστικα νέα, firmware updates, accessoire, τέτοια ωραία βίντεο σαν αυτό που είδαμε και άλλα πολλά. Και έχω τη χαρά να έχω στο τηλέφωνο τον Γιώργο Καστανό σε σύνδεση με Πελοπόννησο και Τρίπολη για να μάθουμε τι βγαίνει σήμερα Πέμπτη στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά και τι έρχεται. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Κώστα, χαιρετίζουμε σε όλους. Τι κάνεις? Θεσσαλονίκη Λιακάδα, Αθήνα Λιακάδα, κάτω τι είχαμε σήμερα? Τρίπολη, σαν να είδαμε λίγο την Άνοιξη, σαν να την είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Κατάλαβα. Ωραία, θυμάσαι την προηγούμενη Πέμπτη που λέγαμε για εκείνες τις βροχές που είχαμε μουλιάσει? Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα πραγματικά. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια έχω ακούσει κάτι περίεργα για το Πάσχα. Ελπίζω να μην μας πιάσουν πολύ. Ναι, και εγώ τα έχω ακούσει αυτά. Τι γίνεται, τι έχουμε αυτή την εβδομάδα στις αίθουσες? Λοιπόν, η πρώτη και κύρια ταινία έτσι, που θα έχουμε αυτήν την εβδομάδα και περιμένω πολύ φαν του είδους είναι το καινούριο Fast and Furious. Είναι το έκτο sequel του Fast and Furious, το οποίο πλέον ονομάζεται απλά Furious 7 ή Μαχητές των Δρόμων 7. Έτσι λοιπόν επιστρέφουμε στο μεγάλο αυτό franchise με όλα τα ονόματα που είχε η ταινία, από τον Vin Diesel που πλέον είναι και το μεγαλύτερο όνομα, μέχρι τον Dwayne The Rock Johnson και την εκρηκτική Michelle Rodriguez. Τώρα όμως ο κίνδυνος γίνεται ακόμα μεγαλύτερος σε αυτό το Fast and Furious, γιατί μετά τα γεγονότα του 6, όπου νίκησαν το κεντρικό κακό της υπόθεσης τότε που ονομαζόταν Shaw, έρχεται εδώ λοιπόν ο αδερφός του να ζητήσει εκδίκηση. Και αυτή η εκδίκηση θα έχει την υπογραφή του Jason Statham, ο οποίος θα υποδίεται τον οργισμένο αδερφό Deckard Shaw και υπόσχεται δεν θα αφήσει κανέναν πραγματικά σε χλωρό κλαρί. Επίσης, στη συγκεκριμένη ταινία θα κάνει την εμφάνισή του, την τελευταία του εμφάνιση, ο αδικοχαμένος έτερος στάρ της σειράς, ο Paul Walker, ο οποίος είχε προλάβει να κάνει κάποια από τα γυρίσματα πριν το θανατηφόρο αυτοκινητιστικό του δυστύχημα. Θα είναι εν μέρη και σαν ένας ιδιότυπος χώρος τιμής των Paul Walker, καθότι ήταν και καλή φιλή με τον Vin Diesel, οπότε περιμένουμε και διάφορα πράγματα που έχουν σχέση γύρω με το χαρακτήρα του. Όπως και να έχει, η ταινία μας προτιμάζει και πολύ εντυπωσιακά πράγματα, πολύ εντυπωσιακά εφέ, αυτοκίνητο κυριολεκτικά να πηδάνε από αεροπλάνα, να φεύγουν από ουρανοξύστες, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα που έχει μια καθώς πρέπει popcorn περιπέτεια χολιγουδιανή για να βγάλει και αυτή τα προστοζήν της. Φαντάζομαι ότι είναι, δεν είναι καλή, υπάρχει πολλής λαός που θα πάει κατευθείαν να τη δει, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι το θέμα, ότι για αυτό το στυλ της ταινίας που η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ μεγάλα ονόματα κριτικών και ειδικά στην Αμερική τις ψιλοθάβουνε. Ναι, λογικό. Έχει πάρει αρκετά καλές κριτικές. Να, ωραία. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, οπότε θα την περιμένω και εγώ να τη δω, γιατί σήμερα κάνει την πανελλήνικη και παγκόσμια προβολή. Και η ταινία είναι του James Wan, να πούμε, ο οποίος είναι πολύ γνωστός για τα θρίλερ του και πρώτη φορά κάνει την περιπέτεια, ο οποίος έχει κάνει το Show, το Insidious, το Dead Silence και το The Conjuring. Πολύ γνωστά θρίλερ. Όντως πολύ γνωστά, και να πούμε εγώ προσωπικά ότι γουστάρω Jason Statham και όταν τον είδα και εγώ στο τρέιλερ αυτές τις μέρες λέω wow, αλλά νομίζω ότι ήταν με τους καλούς. Όχι. Όχι, είναι ο κακός της υπόθεσης και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και πολλή ένταση ανάμεσα τους. Τέλεια. Επόμενη ταινία σημερινή, πρεμιέρα. Λοιπόν, η δεύτερη είναι και λίγο πιο εναλλακτική, θα έλεγα, είναι το με σειρά εξαφάνισης, λέγεται, in order of disappearance, και έρχεται από την Νορβηγία. Δεν έχουμε την τιμή να πούμε πολλές φορές για μια πιο ευρωπαϊκή ταινία. Και συγκεκριμένη είναι ένα θρίλερ που λειτουργεί και πάρα πολύ καλά σαν μαύρη κομμωδία, με εξαιρετικό σκηνικό που φέρνει λίγο στο στυλ των αδελφών Κοέν και ιδιαίτερα στο Φάργο, μια από τις καλύτερες ταινίες, δεν ξέρω αν την έχεις δει. Αν την έχεις δει, οπωσδήποτε, είναι πραγματικά εξαιρετική ταινία. Εδώ λοιπόν ο Νίλς είναι ένας φιλήσυχος εκχιονιστής που δουλεύει στα νορβηγικά βουνά και μαθαίνει ότι ο γιος του έχει πέσει θύμα δολοφονίας. Έτσι λοιπόν αρχίζει και τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα και αποφασίζει να εκδικηθεί. Οπότε έρχεται αντιμέτωπος με έναν αντίστακτο μεγαλέμπορο ναρκωτικών και ενώ αρχίζει την εκδίκησή του και την κλιμακώνει, ο ίδιος χωρίς να το θέλει προκαλεί και έναν πόλεμο ανάμεσα στον μαφιόζο που κυνηγάει και έναν άλλον Σέρβο αρχιμαφιόζο, οι οποίοι θα συγκρουστούν και χωρίς να το ξέρουν και για χάρη του. Και βλέπω εκεί Νορβηγία, χιόνια, ωραία τοπία, ωραίο. Πολύ, πολύ φοβερό σκηνικό. Πανικός, αίμα, χωρίς δισταγμό, πάνω τα τοπία της Νορβηγίας. Και ο πρωταγωνιστής, ο Στέλλαν Στάρσγκαρντ, που πρωταγωνίστηκε και στον Infomania του Τύρ, είναι εξαιρετικός και δίνει πραγματικά ρεστάλ. Είναι μια νορβηγοσουηδική παραγωγή και ο σκηνοθέτης είναι ο Hans Peter Moland. James Bond. Λοιπόν, είχαμε καιρό να ασχοληθούμε. Θυμάστε κάποτε που είχαμε πει ότι αρχίζαν γυρίσματα. Τώρα ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου να δούμε και το πρώτο teaser trailer της ταινίας. Εδώ λοιπόν έχουμε και κάποια πρώτα στοιχεία που παίρνουμε για το story. Βλέπουμε για πρώτη φορά έτοιμα σκηνικά και πολλούς από τους κύριους πρωταγωνιστές που αρχίζουν και χτίζουν μια αίσθηση μυστηρίου. Όπως λοιπόν μαθαίνουμε, ο Bond έχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό σε σχέση με την προσωπική του ζωή, το οποίο θα αποκαλυφθεί εξαιτίας όσων έγιναν στο Skyfall, την προηγούμενη ταινία. Αυτό λοιπόν ακριβώς θα το φέρει κοντά στην αποκάλυψη μιας μυστικής παγκόσμιας τρομοκρατικής οργάνωσης της Spectre, η οποία επανέρχεται στο σκηνικό των ταινιών James Bond, που ήταν μια οργάνωση που είχαμε δει για 4-5 ταινίες παλιά τη δεκαετία του 60 και του 70. Σούπερ. Και το οποίο θα είναι και ο εχθρός στη συγκεκριμένη ταινία. Βλέπουμε Μόνικα Μπελούτσι Σαχίρα, ακούμε τον Χριστό Βάλτς που είναι ο αρχικακός της υπόθεσης. Να σημειώσουμε εδώ πέρα για τον James Bond ότι αποκαλύφθηκε ότι η αρχική σκηνή δράση, γιατί πάντα υπάρχει μια αρχική σκηνή δράση στο James Bond, θα γίνεται με φόντο τη γιορτή των νεκρών στο Μεξικό. Και είναι μια πολύ ιδιαίτερη γιορτή και θα έχει ένα πολύ περίεργο σκηνικό κομμάτι. Πότε το περιμένουμε, Γιώργο, αυτό? Αυτή έρχεται τον Οκτώβρη. Νομίζω 23 Οκτωβρίου, αν δεν. Μια χαρά. Κάτι τέτοιες ταινίες πηγαίνω και τις βλέπω στην αίθουσα Gold Class των Village. Πραγματικά. Πραγματικά και συγκεκριμένα είναι πολύ καλή. Όπως και έχω δει τις προηγούμενες, είχα δει Interstellar και το πιο πρόσφατο Batman. Πρέπει να ήταν καταπληκτικό το είδες, ειδικά. Game of Thrones. Ναι. Game of Thrones, τι έχουμε για να κλείσουμε? Ελπίζω να βλέπεις Game of Thrones. Όχι. Δεν βλέπεις. Ποτέ. Εντάξει, είναι η πιο σημαντική σειρά των τελευταίων ετών με πάνω από 50 εκατομμύρια τηλεθεατές εκείνη τη στιγμή που παίζει το επεισόδιο και ακόμη περισσότερο πάνω που έχει διαδικτυακά. Πάμε για 5η σεζόν. Γίνεται η αρχή της σεζόν την Κυριακή Πάσχα στις 4 η ώρα το πρωί, ταυτόχρονα με Αμερική, και θα παιχθεί συνδρομητικά από την Nova. Οπότε ετοιμαζόμαστε για μακρύ ξενύχτη την Κυριακή του Πάσχα. Περιμένουμε πάντα να δούμε τι θα γίνει με τον Tyrion, ιδιαίτερα και με τον αδερφό του Τιμ Λάνιστερ μετά την προδοσία που υπήρχε. Να δούμε τι θα γίνει με τον Στάρις και τον Τζον Σνόου στο βορρά. Ενώ τι θα κάνει και η Νταϊνέρις με τους δράκους και τις ανταρσίες που έχει. Μπαίνουν πολλοί νέοι χαρακτήρες. Έχουμε τις κόρες του Όμπερν, για όσους ξέρουν για τη σειρά, έτσι να πούμε και λίγα πράγματα, οι οποίοι θα ζητήσουν εκδίκηση για τον πατέρα τους. Και όπως υπόθηκε ο Τζορτζ Μάρτιν, θα έχουμε πολύ αίμα και εκεί τους χαρακτήρες να πεθαίνουν και αυτή τη σεζόν. Είναι μια πολύ αναμενόμενη σειρά, όλοι την περιμένουν όσοι ασχολούνται με αυτό το στυλ. Βέβαια δεν είναι και μόνοι, έτσι, να τα λέμε κιόλα. Ποιες άλλες προτείνεις, έτσι παίζουμε 2-3 για να κλείσουμε. Ποιες βλέπεις? Υπάρχει το spin-off του Breaking Bad, το Better Call Saul, που είναι έτσι πιο στα χνάρια του Breaking Bad και της φύσης του, το οποίο αξίζει πάρα πολύ. Υπάρχει το Daredevil, το οποίο ξεκινάει η Marvel 10 Απριλίου με το πρώτο επεισόδιο, για όσους θέλουν να δουν κάτι καινούριο. Υπάρχουν μια πλειάδα σειρών. Συνεχίζεται το Flash, για παράδειγμα, για τους φίλους των υπερηρώων. Και βέβαια πάντα το καλοκαίρι έρχεται με την πιο γκορ σειρά που έχω δει τα τελευταία χρόνια στην αμερικανική τηλεόραση. Γιώργο μου, που έχω δει το Hannibal. Έγινε man. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε ξανά εδώ πέρα κάθε Πέμπτη. Καλό Πάσχα. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Καλή Ανάσταση σε όλους. Τα λέμε μετά το Πάσχα. Μεγάλη εβδομάδα δεν θα έχουμε εκπομπή. Πάμε καπάκι για μετά. Η τεχνολογία μας ενώνει κάθε Πέμπτη εδώ 9 με 10 το βράδυ στο star.gr. Bye bye.